Το θεατρικό έργο «Γη και κόρες» του Γιάννη Καλαβριανού βασίζεται σε μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις ηλικιωμένων ανθρώπων από όλη την Ελλάδα, από τους οποίους ζητήθηκε να ξεχωρίσουν μια ιστορία που σημάδεψε τη ζωή τους. Το θεατρικό έργο αυτό έγινε μια παράσταση για την αναζήτηση της ευτυχίας που τα τελευταία χρόνια από το 2012 και μετά, όπου και να έχει πάει, πραγματικά έχει κλέψει τις εντυπώσεις. Τώρα και σε βιβλίο από την ΚΑΠΑ εκδοτική «Γη και κόρες» του Γιάννη Καλαβριανού, και αν κάποιος δεν έχει δει την παράσταση, διαβάζοντας το βιβλίο θα καταλάβει πολύ καλά γιατί αυτή η επιτυχία και πόσο πραγματικά είναι ένα αποτύπωμα, ένα κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και ζωής. Ο κύριος Καλαβριανός είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Μα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε εδώ στην εκπομπή, γιατί το έργο δεν το έχω δει την παράσταση. Διαβάζοντας όμως το βιβλίο, καταλαβαίνω τη συγκίνηση και όλες αυτές οι πολύ καλές κριτικές, εξαιρετικές κριτικές που έχουν γραφτεί. Να σας πω ποιο είναι το παράδοξο, ότι όταν εμείς ξεκινήσαμε, δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε το αποτύπωμα όλου αυτού του πράγματος. Δηλαδή τι θα προκαλούσε και τι θα άφηνε πίσω. Ξεκινήσαμε να κάνουμε μία παράσταση βασισμένη σε πραγματικές ιστορίες. Η αφορμή ήταν δυστυχώς για μένα στενάχωρη για θλιβερή, δηλαδή έχασα τον παππού μου. Και εκεί συνειδητοποίησα, επειδή δεν μέναμε μαζί, έμενε στην Πάτρα και εγώ στη Θεσσαλονίκη, πόσα πολλά πράγματα από τη ζωή του δεν θα τα μάθαινα ποτέ. Και χάθηκαν για πάντα μαζί του. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε από αυτό το δυσάρεστο γεγονός η ιδέα της καταγραφής τέτοιων ιστοριών από άλλους παππούδες, ούτως ώστε να μην χαθούν, να γίνουν μια παράσταση. Η ερώτηση ήταν, αν έπρεπε να ξεχωρίσετε μία και μόνη ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Και βέβαια μπήκαν στο ρόλο το να πάρουν τη συνέντευξη εσείς και οι ηθοποιοί, σωστά? Ναι. Δηλαδή ξεκινήσαμε οι πέντε ηθοποιοί της πρώτης εκδοχής. Πήραμε όλοι από ένα κινητό, μία κάμερα, ό,τι είχε ο καθένας θα μπορούσε να γράψει τις συνεντεύξεις. Και για 13 περίπου μήνες, όπου βρισκόμασταν, συναντούσαμε ανθρώπους και μαζεύαμε ιστορίες. Τι ωραία. Και έτσι μαζεύτηκαν ιστορίες από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και την Κρήτη, μέχρι την Κύπρο, τα Ιόνια, τα νησιά, και από αυτές τις ιστορίες η αρχή ήταν αυτή. Δηλαδή αν έπρεπε να ξεχωρίσεις μία ιστορία από όλη τη ζωή, ποια θα είναι? Ναι. Τι ακριβώς, ποια θα λέγεις ότι είναι η ιστορία της ζωής σου, χωρίς να δώσουμε κάποια άλλη οδηγία και χωρίς να κατευθύνουμε καθόλου την κουβέντα. Εκ των υστέρων είδαμε ότι πάρα πολλές από αυτές τις ιστορίες διαδραματίστηκαν παράλληλα με γνωστά ιστορικά γεγονότα. Δηλαδή άνθρωποι ξεχωρίζανε περιστατικά που συνέβησαν την ώρα που η επίσημη ιστορία έγραφε κάτι άλλο, μια γνωστή, ας πούμε, σελίδα. Ναι. Και έτσι, βάζοντάς τα στη σειρά, ξεκινώντας από το 1920 μέχρι και την ημέρα που ξεκινούσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας, δηλαδή στις 13 Αυγούστου 2004, φτιάξαμε ουσιαστικά μια λίγο εναλλακτική ανάγνωση της επίσημης ελληνικής ιστορίας. Δηλαδή ήταν τα πράγματα που κάνει η ζωή, που συμβαίνουν στους υπόλοιπους ανθρώπους, όχι σε εκείνους των οποίων η ζωή θα καταγραφεί, αλλά σε όλους τους απλούς ανθρώπους σαν και εμάς, ενώ η ιστορία καλπάζει. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν αυτό, μια αποτύπωση της ιστορίας από την αλήθεια των ανθρώπων. Αυτό. Ουσιαστικά είναι και αυτοί που συνεχίζουν τη ζωή σε αυτό το τόπο. Και είναι αυτή η ιστορία, νομίζω, που περνάει μέσα από τα κύτταρά μας τελικά, όπως τη βιώνουμε. Όπου έχει τα πάντα. Η μεγάλη στιγμή της Ελλάδας, δηλαδή ο πόλεμος που καθόρισε, και από την άλλη υπάρχει ο έρωτας, υπάρχουν πάρα πολλά, υπάρχει ο χώρος, υπάρχουν δηλαδή... Είναι ένα μεγάλο φάσμα της ανθρώπινης έκφρασης, ας πούμε, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Κύριε Καλαβριανή, εσείς για να επιλέξετε από αυτές όμως τις ιστορίες, ποιο ήταν αυτό το στοιχείο? Εννοείται πώς έγινε τελικά η επιλογή? Η επιλογή. Ναι. Ήταν από πίσω, δηλαδή ότι πήγαινε πιο πίσω και ερχόταν πιο κοντά.
Όχι, ξέρετε τι, η αρχική δεξαμενή των ιστοριών ήταν γύρω στις 85 ιστορίες και από αυτές επέλεξα τις 12. Ήθελα, καταρχάς, το ζήτημα δεν ήταν να επιλεγούν οι πιο εντυπωσιακές. Ναι. Δηλαδή υπήρχαν ιστορίες που πραγματικά ήταν τόσο παράδοξες. Δηλαδή όταν η γιαγιά σου ήταν ράφτρια της οικογένειας του Κεμάλ, mm-hmm. στη Θεσσαλονίκη, από μόνο του λες, όπα, τώρα εδώ τι γίνεται. Εδώ έχουμε υλικό. Ναι, συνέβαιναν πράγματα που ήταν τόσο πολύ δυνατά. Κατέληξα στα άλλα. Κατέληξα στα πράγματα, ας πούμε μια κυρία μας είχε πει ότι μετά την απελευθέρωση ήταν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, έγινε δασκάλα γιόγκα. Ναι. Το 45, το 46, δηλαδή ξεκίνησε και έγινε δασκάλα γιόγκα. Δηλαδή είναι πράγματα που εγώ όταν τα άκουγα, το μυαλό μου κολούσε σε αυτά. Και λίγο έχανα και όλη την υπόλοιπη ιστορία. Δηλαδή είναι τόσο, τόσο περίεργα, τόσο μη αναμενόμενα, που με κάποιον τρόπο καπέλωναν την υπόλοιπη εξέλιξη. Έτσι επελέγησαν εκείνες τις ιστορίες που, όπως είπατε, είναι τόσο απλές ιστορίες. Και που ξαφνιάζουν διαφορετικά. Δηλαδή μας έλεγαν οι άνθρωποι ότι όταν γίνονταν οι βομβαρδισμοί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στα καταφύγια πολύ συχνά άρχιζαν τα πρώτα φλερτ. Τα πρώτα φλερτ, βέβαια, εντυπωσιακό αυτό που είναι εντυπωσιακό από την άλλη, που είναι κανονικό. Κανονικό και ρεαλιστικό και δεν το έχει σκεφτεί κανείς. Ναι. Δεν είναι πολύ δηλαδή ανθρώπινο. Έλεγαν οι άνθρωποι ότι πηγαίνουν τα σχολεία, ήταν διαφορετικά, Ρένων και Θηλαίων, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να βρεθούν με τα γόρια, έλεγε μια κυρία. Αλλά στο καταφύγιο δεν μπορούσε να σου πει κανένα τίποτα. Ακριβώς. Και κοίταξε τώρα, είναι φοβερό πώς η ζωή βρίσκει τον τρόπο. Η ζωή και οι ανθρώπινες ανάγκες. Δηλαδή, ήταν οι περισσότερες από τις ιστορίες που είναι μέσα στο βιβλίο αυτό, έχει το έντονα το ανθρώπινο στοιχείο. Με τις αδυναμίες του. Δηλαδή, δεν ξέρω, εμένα μου έβγαλε όλο αυτό το παράδοξο του ανθρώπου. Κάτω από κάποιες από τις συνθήκες που υπάρχει, αυτό που βγαίνει. Που είναι τόσο κοινό. Σε όλους ναι, μας, ναι, ναι, ναι. Εν τέλει. Ναι. Και γι' αυτό μπήκε και ο υπότιτλος, το «Μία παράσταση για την αναζήτηση της ευτυχίας». Γιατί αυτοί οι άνθρωποι τελικά το μόνο που ζητούσαν ήταν με κάποιο τρόπο στη ζωή τους να ευτυχήσουν, έστω και για λίγο. Ναι. Δηλαδή, σαν να υπάρχει ένας τροπισμός, μια ροπή προς τη χαρά, για όσο κρατήσει. Για όσο κρατήσει. Και είναι πάρα πολύ ωραίο όπως το είναι γραμμένο το κείμενο, που μπερδεύονται οι ρόλοι, δηλαδή πραγματικά είναι ένα παιχνίδι που κάνετε στον αναγνώστη, που φαντάζομαι στη θεατρική σκηνή είναι τελείως διαφορετικό, αλλά και ο αναγνώστης μπαίνει σε αυτό. Αυτός ήταν ο στόχος. Δηλαδή στην κάθε ιστορία ο ηθοποιός που συνομίλησε με τον παππού ή τη γιαγιά παίζει τον παππού ή τη γιαγιά του στην νεαρή ηλικία. Στην νεαρή ηλικία. Εξαιρετικό. Δηλαδή και οι υπόλοιποι μοιράζονται όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους και όλους τους υπόλοιπους ρόλους οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Και εναλλάσσονται οι ρόλοι. Δηλαδή οι άνθρωποι στη μία ιστορία είναι ένας αδικημένος και στην επόμενη γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αδικήσει. Ναι, ένας απογοητευμένος ναι. Και στην άλλη ένας άνθρωπος που έχει κάνει καλό. Και με κάποιον τρόπο αυτό λειτουργήσε και σε εμάς λίγο κατευναστικά. Δηλαδή σαν να τους καταλάβαμε περισσότερο, σαν να... Οι άνθρωποι αυτοί που μας έλεγαν δεν κατάλαβα πότε πέρασε η ζωή. Ανοιγόκλεισα τα μάτια μου και βρέθηκα 80 χρονών. Ομολογώ ότι σε κάποιες σελίδες συγκινήθηκα. Και μέσα από εκεί ένιωσα και το γλυκό των ανθρώπων, έτσι. Ίσως αυτός είναι και ένας βαθύτερος λόγος που τελικά δεν ξέρω, των υστέρων η παράσταση αυτή είχε και εμπορική επιτυχία. Με κάποιον τρόπο μας ακουπάει. Τώρα είναι λίγο περίεργο να το λέω εγώ που έχω φτιάξει την παράσταση, αλλά το λέω ειλικρινά εκ των υστέρων. Δεν καταλάβαινα δηλαδή γιατί τι ακριβώς μπορεί να κινητοποιεί τόσο βαθιά τον θεατή. Υπάρχει κάτι βαθιά ανθρώπινο στο να ακούς ιστορίες και να σου τις λέει ο άλλος ήσυχα. Ναι. Χωρίς να θέλει ούτε να σε εντυπωσιάσει. Δηλαδή απλώς να σου πει, κοίταξε τώρα, αυτός ο άνθρωπος πέρασε αυτό, μου το εμπιστεύτηκε και εγώ το φέρνω μπροστά με όλο το σεβασμό
που μου δίνει, η εμπιστοσύνη που μου τον έδωσε. Και έτσι το εισέπρεπαν και οι θεατές, με τον ίδιο σεβασμό. Mm-hmm. Και έτσι όλα με κάποιον τρόπο μαλάκωναν. Δηλαδή ερχόμασταν όλοι κοντά. Πώς με έρχονταν, μετά τις πρώτες παραστάσεις άρχισαν να έρχονται οι αληθινοί πρωταγωνιστές των ιστοριών. Εμείς είχαμε φοβερή αγωνία. Φαντάζομαι ότι θα ήταν πολύ ιδιαίτερη στιγμή για εκείνους οι ίδιοι πρωταγωνιστές να νιώσουν, να δουν την ιστορία τους θεατροποιημένη. Και μεγάλοι δεν άνθρωποι. Δεν είναι. Ξαφνικά να βλέπεις την ιστορία της ζωής σου, να την ακούνε και τόσοι άνθρωποι σε ένα θέατρο. Να πω εγώ της αρχής ότι αυτό που προσπαθήσαμε, δηλαδή ήταν ο στόχος από την αρχή, δεν ήταν να φωτογραφίσουμε κανέναν άνθρωπο και καμία οικογένεια. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι η παράσταση, δεν είναι ντοκιμαντέρ, δεν μιλάει για συγκεκριμένους ανθρώπους και όποτε υπήρχαν λεπτομέρειες που μπορεί να κάναν την ταυτότητά τους φανερή, τις αλλάζαμε. Μάλιστα. Δηλαδή και φαντάζομαι ήταν... και τα ονόματα είναι... Ναι, εννοείται. Είναι όλα διαφορετικά. Δηλαδή ο στόχος δεν είναι να πεις ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αλλά η συγκεκριμένη εκδοχή ανθρώπου, ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει άσχετα με το όνομα και την πόλη που έχει συμβεί. Ναι. Οπότε όταν αυτοί οι άνθρωποι άρχισαν να έρχονται, είχαμε και εμείς φοβερή αγωνία, γιατί κρατάς στα χέρια σου την ιστορία κάποιου και... Φοβάσαι πάρα πολύ αν τελικά την έχεις δώσει όπως θα ήθελε ο άνθρωπος. Όπως θα ήθελε εκείνος. Αν δεν τον φέρεις σε δύσκολη θέση. Mm-hmm. Και χαρήκαμε πάρα πολύ όταν οι άνθρωποι αυτοί έρχονταν ξανά, φέρναν και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, φέρναν τους φίλους τους. Ήτανε, ξαφνικά γινόταν μια γιορτή και για αυτούς και για εμάς. Και είναι από αυτές τις στιγμές που ξέρετε το θέατρο, η ανταμοιβή είναι τόσο μεγάλη, που λες τι ωραία δουλειά. Τι ωραία, και νομίζω ότι αυτό που ακούω τώρα από τη φωνή σας, αυτό που νιώθαν οι θεατές αλλά και οι ίδιοι οι άνθρωποι που είπαν τις ιστορίες σας, αλλά και εγώ ως αναγνώστρια, είναι μια τρυφερότητα και με ένα σεβασμό που νομίζω περικλείουν και έχουν όλες αυτές οι ιστορίες. Οι ίδιοι άνθρωποι που μετά από χρόνια διαλέγεις αυτό που σε έχει περισσότερο στιγματίσει και το αφηγείσαι ήσυχα. Δεν έχει μια ησυχία όλο αυτό. Στην αφήγηση, όχι όπως το ζήσανε και το δείχνουν, το εισπράττουμε εμείς τόσο δυνατό για εκείνους τότε. Είναι και αυτό ακριβώς είναι και ο διαφορετικός τρόπος που έχουν οι άνθρωποι που έχουν περάσει από γεγονότα και έχουν επιβιώσει. Mm-hmm. Δηλαδή, και σοβαρά γεγονότα, σημαντικά. Ναι. Οι άνθρωποι λέγανε την ιστορία τους, αν όχι αποστασιοποιημένη, τουλάχιστον πιο συνειδητοποιημένη, δηλαδή πολύ πιο σοφή με το τι συνέβη και τι αποτέλεσμα είχε αυτό στη ζωή τους. Δηλαδή οι άνθρωποι ήταν πολύ 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 πιο ψύχρεμοι. Βέβαια, επειδή η θεατρική πράξη έχει και κάτι περίεργο, το να δεις την ιστορία σου επάνω από κάποιους άλλους ανθρώπους, δηλαδή έχει μεσολαβήσει το φίλτρο και το μάτι τρίτων, κάπως σαν να σε μετακινεί και σένα. Mm-hmm. Δηλαδή ήρθε μια κυρία η οποία μας περιέγραφε μια σχεδόν κομική ιστορία για μας, αλλά και ήταν πολύ δύσκολη, η οποία προσπαθούσε επί 30 χρόνια να χωρίσει με τον σύζυγό της και δεν τα κατάφερνε ποτέ. Πραγματικά. Δηλαδή μας είπε μια ιστορία που ήταν δύσκολη συμβίωση, παρόλα αυτά δεν κατάφερε ποτέ να τον χωρίσει. Και ήταν η ζωή της τόσα χρόνια. Ναι, ήταν η ζωή της. Και έρχεται και μας λέει, παιδιά, εγώ σας είπα την ιστορία, ξέρω όλα τα περιστατικά, με μεγάλη λεπτομέρεια το τι έγινε. Mm. Παρόλα αυτά, βλέποντάς τα στη σκηνή και στη σειρά, είναι η πρώτη φορά που καταλαβαίνω πόσα πολλά λάθη έχω κάνει. Πόπο. Και είναι φοβερό τώρα, που ξαφνικά το βλέπεις από κάποιον άλλον. Ναι. Ξέρετε, ίσως γιατί δεν παρατηρούμε και τη ζωή μας όταν τη ζούμε. Γιατί τη ζούμε. Ευτυχώς δεν την παρατηρούμε. Ευτυχώς. Αν την παρατηρούσαμε κιόλα. Ναι. Έχετε δίκιο. Κύριε Καλαβρίανε, τώρα έχει από την ΚΑΠΑ εκδοτική έχει βγει ένα υπέροχο βιβλίο και είναι καταπληκτικό. Οι σελίδες, όλο είναι μια υπέροχη έκδοση. Γη και κόρες. Και πείτε μου λιγάκι, πορεία ως παράσταση. Η παράσταση αυτή ξεκίνησε το 2012. Από το 2012, ναι. Ήταν μια ανάθεση από τον Θοδωρή Γκόνη, που ήταν τότε καλλιτεχνικός διευθυντής στο Διπαθέ Κομωτινής. Κομωτινής, από εκεί, ναι. Οπότε ξεκινήσαμε από εκεί.
Παίξαμε μετά. Φεστιβάλ Αθηνών. Δηλαδή, ιστορίες παίξαμε. Μετά ήρθαν άνθρωποι και μας είπαν να σας πω και εγώ τις δικές μου ιστορίες. Θεατές. Ναι. Μαζέψαμε και άλλες ιστορίες. Μας πήρε το Φεστιβάλ Αθηνών, βάλαμε άλλες ιστορίες, βγάλαμε άλλες ιστορίες. Σας παίρνει το θέατρο μετά, του νέου κόσμου μετά. Μετά, ναι, μετά κάναμε μια μεγάλη περιοδία επί δύο χρόνια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου ουσιαστικά βάζαμε και βγάζαμε ιστορίες. Δηλαδή, είναι ένα υλικό. Κρατούσαμε τον καμβά και είναι έτσι η φόρμα της παράστασης που μπορεί να πούνε, να πούνε καινούργιες ιστορίες. Και φτάσαμε μέχρι το τώρα, δηλαδή το 2020, όπου παίξαμε με μια καινούργια εκδοχή, όλα καινούργια στην Κρήτη, όπου μαζέψαμε καινούργιες ιστορίες από την Κρήτη και κάναμε μια εκδοχή για το Διπεθέ Κρήτης εκεί, μετά από ανάθεση της καλλιτεχνικής διευθύντριας, κυρίας Εύση Θεοδόρου. Και παίξαμε εκεί. Δυστυχώς μας πρόλαβε ο κορονοϊός, κάναμε μόνο 5 παραστάσεις, σταματήσαμε. Το μετά μέλλον. Παίξαμε και 2 παραστάσεις τώρα έτοιμο το καλοκαίρι το και καλοκαίρι. Είμαστε λίγο... Φλου, να το πω έτσι. Ναι. Έχουμε μείνει σε μια ανωτελεία, δεν ξέρουμε τι ναι, θα συμβεί. Είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσει το ταξίδι αυτή η παράσταση, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι μια παράσταση για την αναζήτηση της ευτυχίας. Αυτό τα λέει όλα. Και αφού θα συνεχίσουμε να την κυνηγάμε, λέτε. Έτσι, θα την κυνηγάμε, βέβαια. Κύριε Καλαβρία, ναι, ετοιμάζετε κάτι άλλο για τώρα, αυτό το διάστημα? Γράφω κάτι και ετοιμάζω τη σκηνοθεσία μιας παράστασης που όμως είναι όλα τόσο... Με λίγο ανωτελεία και εδώ. Ναι. Ναι, εδώ δύο ανωτελείες. Εδώ δύο ανωτελείες. Δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει. Ναι. Αυτό το διάστημα από η κατάσταση όλη, η πανδημία, κορονοϊός, lockdown, ήταν εμπνευσμένο διάστημα για σας? Μέσα στην όλη φρίκη του και την παραδοξότητά του. Καθόλου. Καθόλου έτσι. Καθόλου. Δεν είχα καμία διάθεση. Δηλαδή δεν έγραψα ούτε μισή σελίδα. Χαίρομαι που τα ακούω. Να σας πω, ναι, υπάρχει λίγο μια εντύπωση ότι όπου υπάρχει δυσκολία οι άνθρωποι της τέχνης δημιουργούν. Νομίζω ότι είναι λίγο μια ρομαντική προσέγγιση. Όπως όλοι οι επαγγελματίες και οι άνθρωποι που δουλεύουν στην τέχνη, θλίβονται, βαριούνται, στενοχωριούνται, κουράζονται. Έτσι. Και δεν τρέφεσαι από τη δυστυχία και τη συμφορά. Σωστά, και δεν εμπνέεσαι και όλα. Δεν τρέφεσαι, δεν εμπνέεσαι, δεν αντιμετωπίζεις την πραγματικότητα εκείνη την ώρα. Μετά βέβαια, τώρα το Σεπτέμβριο με έπιασε με τεράστια λαχτάρα να ξαναμαζευτώ και να συγκεντρωθώ. Ναι. Και προσπαθώ, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω βρει ακόμη το κέντρο μου, γιατί ήταν πολλοί μήνες που μείναμε ανενεργοί. Θα δούμε όμως. Αναμένουμε στο μεταξύ να πω να είναι καλό ταξίδι και ως βιβλίο το θεατρικό σας έργο «Γη και Κόρες» από την ΚΑΠΑ Εκδοτική και μ' αρέσει αυτό που υπάρχει στο πισθόφυλλο, κύριε Καλαβρίανε. Το παρελθόν είναι το πώς το λέμε, το πώς το αφηγούμαστε. Νομίζω είναι μία από τις μεγαλύτερες αλήθειες αυτή. Και είναι μία τάκα που αυτολεξή την έχει πει η κυρία Τζίνα Πολίτη. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ. Καλό ταξίδι και η έκδοση. Να είστε καλά. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ να έχετε.